Έχω βάλει 25 δευτερόλεπτα να δουλέψω και 12 περίπου να ξεκουραστώ. Ξεκινάμε με τα πουσάρτ μας τα απλά. Μέχρι κάτω. Γιάννη, καλημέρα δάσκαλε, δώσε πόνο. Θα δώσουμε, πάμε να ζεσταθούμε. Είμαι στα γόνατα, πηγαίνω πίσω, είμαι στα γόνατα. Ο Ζούκης λέει στην Άννα, Άννα με μένα τα έχει, βλέπεις. Συζητούσαν ότι εχθές σε λυπηθήκανε, γιατί δεν ήσουν να λέει ο εαυτός σου. Πού? Το live. Όχι. Δεν έβριζες. Στο δικό μας ή του Παναγιώτη. Του Παναγιώτη ήμουν ο εαυτός μου, όπως και ο εαυτός έχει πολλές εκδοχές και σέβεσαι τον άνθρωπο που κάνει το live, καθώς δεν ήθελε να βρίζουμε και είναι σοβαρό και δεκτό αυτό. Πάμε άλλη μια φορά. Ούτως ή άλλως εγώ δεν βρίζω γιατί σας βρίζω, βρίζω γιατί έτσι περνάω απλώς καλά και είναι ευχάριστη η μέρα μου. Βγάζει το άκτητο. Όχι μωρέ, μου αρέσει να είναι πολύ πιο... Επειδή τις τρώει από μένα. Δεν βρίζω τον κόσμο έξω, βρίζω τους φίλους μου και τους μαθητές μου με την καλή την έννοια πάντα, νομίζω ότι είναι κατανοητό αυτό. Αλλά σεβόμαστε και τους ανθρώπους που επιλέγουν ένα άλλο τρόπο. Πολύ ωραίο ψυχείο Παναγιώτης, πολύ σεβασμός, πολύ ωραίο. Χριστοφόρου, καλημέρα από Κύπρο. Μιλάς πολύ, δεν μπορώ να προλάβω να τα πω. Παιδιά, να ξέρετε, δεν φταίω που δεν τα λέω όλα. Πάμε ραχαίους, τα χεράκια μου στο έδαφος και σηκώνω ελαφρώς το πίσω μέρος, τα πόδια μόνο. Μαζερά, τι γράφει καλύτερα μετά να πέσετε στον κρεμό. Μετά την προπόνηση. Δεν θα έρθει η Μαζερά, τι θα έρθει κάποια στιγμή. Θα τη φέρει η Ρίτσα. Και τότε θα δούνε ποια είναι η Μαζεράτη, ε! Τώρα δεν μιλάει. Ποιος? Εσύ! Λοιπόν, πάμε άλλο ένα σύστημα. Πήγαμε. Θες να πεις και για αύριο? Αύριο είπαμε θα κάνουμε μία και τέταρτο μετά την αποκαθήλωση. Το Αχάρι και 2 η ώρα η προχωρημένη. Και μετά 3:30 θα φάτε και το φαγητό σας. Τώρα όποιος θέλει να φάει πιο νωρίς θα το κάνει το live όταν θέλει αυτός μετά. Λόγω της ημέρας, ναι μεν θα κάνουμε προπόνηση αλλά να σεβαστούμε και μερικά πραγματάκια. Έχουμε άλλο ένα push-up. Ωραία. Πάμε και τις ραχαίες μας. Τώρα έχω τα πόδια μου στα φτερά κάτω και σηκώνω απλώς τα χέρια μου. Ακόμα ξαναλέω κάνουμε ζέσταμα. Θα κάνουμε πλατούλα με το σκουπόξυλο σήμερα. Σηκώνω λίγο και κατεβαίνω. Ο Γιάννης λέει, Κώστα, γιατί δεν σε πρόλαβα σήμερα. Τι γυμνάζουμε? Σήμερα θα έχουμε στήθος πλάτη. Δεν με πρόλαβες. Εδώ είμαστε. Ναι, δεν άκουσε. Στήθος πλάτη θα κάνουμε. Αλλά σήμερα επειδή θα έρθουν και καινούργια παιδιά μου είπανε. Από εχθές από το live με τον Παναγιώτη, εγώ θα τους κάνω μια άσκηση με το βάρος του σώματος μόνο και με ένα σκουπόξυλο, να μην μπλέξουμε σε περιπέτειες, για να καταλάβουν πόσο δύσκολη μπορεί να γίνει η προπόνηση ακόμα και έτσι. Λοιπόν, ξεκινάμε παιδιά. Έχουμε push-ups. Πού πας? Για να βλέπουμε, πάμε. Push-ups και αντίθετο. Πάμε. Τη Βασούλα δεν βλέπω για να δει η κόρη της τον Πίπη. Προσπαθώ να πιάσω το παπούτσι μου. Δουλεύω ταυτόχρονα και κυλιακούς. Ωραία. Ανοίγω φως, μην αγχώνεστε. Ωραία. Τις κάνετε. Πάμε γρήγορα το κοντάρι μας. Στο πάτωμα, μπροστά και ωραία. Τραβάω προς τα πίσω, κλειδώνω, αφήνω, 1-2. 1-2. Μετράω, 1-2. Αφήνω, 1-2. Αφήνω. Την ώρα που τραβάω προς τα πίσω. Α, Νάκη Βασούλα. Πιέζω τους αγκώνες μου πολύ σωστά, ώστε να ενεργοποιήσω τους μύες που είναι ψηλά στην ομοπλάτη.
μέχρι το κέντρο της πλατούνας μου. Η Άννα λέει, ξεσήκωσέ μας λίγο όμως τώρα. Δεν σε θέλουμε έτσι εμείς. Καλή ευγένεια και καλό είναι να ξέρεις να ενσωματώνεσαι σε όλες τις καταστάσεις. Αλλά εμείς θέλουμε δύναμη. Τώρα δώσε πόνο. Βρήσε μας λίγο. Πιπί, πες καλημέρα. Αντίθετο, ό,τι δείχνω σήμερα θα γίνει τρεις φορές και για τους καινούριους. Μην μπλέξουμε πολλές ασκήσεις για να πάρουν λίγο γραμμή. Όταν κουραζόμαστε πολύ, ξαπλώνω μέχρι κάτω, δεν πειράζει. Φακ. Ραχαίους. Θέλω να δείξεις λίγο πάνω την πλάτη μου αν γίνεται. Γιατί μπορεί, δεν θέλω το ποντάρι απλώς να πηγαίνω έρχεται χωρίς λόγο. Κλειδώνω. Αφήνω. Κλειδώνω. Ακόμα και πολύ σκοντάρι, δείτε με. Αν μας φίξω καλά, είναι όλα από μπλε. Η Μαζεράτη λέει, κοιμήθηκα. Η Άννα με τον Δημήτρη που είναι στο ίδιο σπίτι αλλά σε διαφορετικά δωμάτια. Λέω εγώ, δεν ξέρω. Λέει, ο Δημήτρης δεν θέλει να βρίζουμε. Κάνει και αυτό το πρόγραμμα λοιπόν ο Δημήτρης. Δημήτρη. Όχι, η Άννα το είπε, δεν το είπε ο Δημήτρη. Στο μπούτσο μας, Δημήτρη. Στο μπούτσο μας, εμείς να βρίζουμε. Λοιπόν. Μακάρι όλοι οι άνθρωποι να βρίζανε για καλό. Οι περισσότεροι από εκεί έξω βρίζουν όταν μισούν κάποιους ανθρώπους. Εμείς θα μάθουμε να βρίζουμε ένας τον άλλον για χαβαλέ και από αγάπη. Καλημέρα ο Γιώργος στην ομάδα. Η Ρίτσα παπά, καλημέρα. Άντε γάμισου ρε Γιώργο, άντε γάμισου. Δεν το ξέρεις. Ήταν καταλάβει ο Γιώργος. Πιπί. Θα το βάλω στο κλίμα. Πες καλημέρα, Πιπί. Εδώ είμαι, γαμιέστε όλοι, γαμιέστε. Πάμε. Τα φουδαράκια μας είναι στο έδαφος ακόμα. Α, όχι, εντάξει, ο Δημήτρης είναι Ελλάδα, η Άννα είναι στην Κύπρο. Δημήτρη μου, ευτυχισμένος είσαι, αγόρι μου. Ευτυχισμένος είσαι. Και εγώ με τον κορονοϊό επέλεξα να πάω στην γυναίκα μου. Όρσε, μαλάκα, όρσε. Και ο Δημήτρης από την Αθήνα, λοιπόν, λέει, πιπέρι. Αντε γαμίσικες. Αυτός ο Δημήτρης πήρε το ξαναβρίζει. Λοιπόν, τώρα έχουμε στάσει που σάψει χωρίς τίποτα. Ωραία. Και ένα πόδι μέσα. Κλειδώνω. Ο Ζούκης γράφει πήρε μπρος. Ποιος? Ο Ζούκης. Στον αέρα το παπαράκι, Δεν μισού γαμίσου και σένα. Όχι να το βλέπω. Oh, fuck. Γιατί λίγο με μπερδεύεις. Δεν σε μπερδεύω. Στο φέρω στο κεφάλι το πόδι σου έχω. Okay. Πάμε ραχιαίους κλείδωμα. Πάμε για ραχιαίους κλείδωμα. Μόνο από τη μία μεριά. Κοίτα τι θα κάνω τώρα εγώ. Βλέπετε. Όπως είμαι εδώ θα τραβήξω μόνο το ένα χέρι μου και θα μείνω εκεί. Το άλλο τεντωμένο. Αυτό δουλεύει πλάτη και μένει εκεί. Τα πόδια μου είναι στο έδαφος, δεν θέλω να τα σηκώσω. Θέλω την πλάτη μου να δουλεύει εδώ. Όταν σου λέω Δημήτρης από Καβάλα, να ξέρεις είναι αυτός που τον έβρισες δύο φορές. Να πάει να γαμηθεί και αυτός στην Καβάλα. Γαμιέστε όλοι εκεί πέρα. Η γυναίκα μου ξέρεις Δημήτρη μου κάνει, Δεν τρέπεσαι λίγο, δεν τρέπεσαι λίγο. Από αγάπη γίνεται όλο αυτό. Από αγάπη, παιδιά. Άμα αμολύσω τον πίπι θα σου πω εγώ. Πάμε το άλλο κουδαράκι. Εν τω μεταξύ τώρα μπορεί να σου πω Δημήτρη αν θες, έλα ρε, έλα να το πούμε από κοντά, δεν θα έρθεις. Δεν θα σε αφήσω να περάσεις. Όχι άμα θες, έλα άμα σε τραβά. Πάμε τώρα χεράκι. Φακ. Η Αργυρό, καλή δύναμη. Πάμε. Η Άννα γράφει μία πεντάλεπτη, λέει, για τον Ζούκη. Θα μου κλείσεις το σπίτι, με έχεις κάνει αλήτη. Θα μου βάλεις φωτιά, γι' αυτό κάτσε καλά. Η Άννα από, από Κύπρο, ναι. Ο Δημήτρης που τον έβρισες πλέον τρίτη φορά, ναι. Από Καβάλα δηλαδή, είναι καλό φιλαράκι.
Φακ. Πάμε ολόκληρους κυλιακούς. Ρώνει, εντάξει. Ο Μίξ Μπαν Μάρκ, ο Πίπης είναι ο τιμωρός. Ε, βέβαια, αν πετάξει ο Πίπης θα δείτε εδώ τι θα γίνει. Ένα λάξ. Αθανάσιος, καλημέρα και στους δύο. Καλημέρα. Πιπί, κάθε εκεί που είσαι, μην έχω ιστορίες, ε. Κάθε εκεί που είσαι. Πήγαινε πάνω στο κλουβί σου, ρε, αλήτη. Η Ρίτσα, κάνω γυμναστική με τους γιους μου. Τέλεια. Είναι σημαντικό αυτό, δύο μέρες μπορείς να κάνεις με τα παιδιά σου. Είναι πολύ δύσκολο. Λόγω μεγάλη... λίγο. Πάμε πάνω. Έχουμε το πρώτο τζόκι μας. Το πρώτο τζόκι μας και το πρώτο δεμαθέρο. Ωραία, τζόκι όλοι, πιπί νεράκι. Πιπί πίδα. Έλα πιπί. Ξανακάτω. Ναι, ναι. Α, γιατί είπες το πρώτο τζόκι. Κάνουμε το, ναι, ξεκουραζόμαστε, κάνουμε το, ναι, το θέλει. Και πάμε να κάνουμε την επόμενη σκησούλα μας. Λοιπόν, θέλω push-ups να γίνονται με το ένα πόδι στον αέρα. Δηλαδή, πόδι στον αέρα και push-ups. Ο Γερογιάννης. Να βρίσεις, λέει, και Βόλο, το αξίζουν. Εκείνος βρίζει πρώτα τον εαυτό του. Ινοπούλα, είσαι άπεκτος και εγώ κάνω με τη μικρή μου. Τέλεια. Να μου τα λέτε αυτά. Εντάξει, άμα μου θέλει και τίποτα παραπέρα. Τι να κάνω, παιδιά. Η Άννα από Κύπρο λέει για τον Δημήτρη από Καβάλα. Είναι πολύ φαν ο Δημήτρης. Τέλεια. Να προσέχεις, λέει, με τις βρισκές. Το άλλο πόδι από τώρα, ε. Αν θέλετε μπορείτε να ξεκουραστείτε λίγο, σηκώνετε ξανά, ξεκουράζεστε, φάτμι. Η Κωνσταντίνα λέει εμείς που δεν μπορούμε αυτό, μάλλον το προηγούμενο εννοεί. Αυτό δεν είναι. Αυτό είναι σίγουρο. Να κάνεις γόνατο και να βγάλεις το πόδι σου έξω με γόνατο. Για δείξτε. Θα το δείξω σε λίγο, πάμε για αρχαίους. Πάμε ανάποδη δηλαδή τώρα. Ένα, δύο. Ο Μίξ Βαν Μάρκ λέει, πετσέτα λέει κάνει αντί για σκουπόξυλο. Βεβαίως. Γιατί με τις μπάρες που είχε φτιάξει σπάσαν όλα. Όχι με τις μπάρες, βρε, οι μπάρες όχι, δεν είναι... Όχι, σπάσαν και δεν έχει το παιδί. Ναι, εννοείται. Απλώς τώρα που κάνεις την πετσέτα, να την τραβάς και όλα ταυτόχρονα. Έχουμε τώρα ανάποδο, αλλά που μένουμε, παιδιά. Έχουμε ανάποδο που μένουμε. Δύο ασκήσεις πριν, δύο ασκήσεις και τώρα. Η Νοπούλα λέει, Κώστα, όπως και τη γυναίκα σου, σας εκτιμώ σαν ανθρώπους και όταν κατέβω Αθήνα θα ήθελα να σας γνωρίσω από κοντά. Με χαρά, με χαρά. Ούτως ή άλλως έχω πει ότι μόλις τελειώσω όλο αυτό, θα κάνουμε κάποιες εκδηλώσεις, φαντάζομαι, αν πάνε όλα καλά, να μαζευτούμε όλοι εμείς, να βρεθούμε, να γνωριστούμε από κοντά, να κάνουμε γυμναστική, θα πρώτα ένα χώρο, να μιλήσουμε, να θέσουμε ερωτήματα, τα πάντα όλα. Έδειξες την εναλλακτική. Η εναλλακτική είναι εδώ, παιδιά. Κωνσταντίνα, δε. Γόνατο έξω, push-ups, συνέχεια. Πάμε όμως στατρικό. Λοιπόν, πάμε πόδι έξω και... Μπορώ να στηρίζω με κάθε φορά. Μένω. Σηκώνω. Ο λόγος που το κάνω αυτό είναι για να δουλέψω τον επικλίνη μου. Καθώς η ροή που βάζω το πόδι μου δεν με αφήνει να δουλέψω σε ίσια κατάσταση. Να σου πω κάτι, ο Ζούκης δεν κάνει. Στο λέω τώρα. Ο Ζούκης έγραψε, τώρα. Ναι, καλά ήταν χθες με το Ρούμι. Μόνο γράφει ο Ζούκης και η Άννα. Εντάξει, παιδιά. Καλούς απογόνους. Fuck me. Ο Φίλιπ λέει, πολύ καλή ιδέα αυτή τη συνάντηση μετά από όλο αυτό. Ναι, το έχει ξαναπεί ότι θα το κάνετε. Fuck me. Fuck me now, όλα σου γαμίσω.
Ο Στέφανος, καλημέρα παιδιά, καλή γυμναστική. Τι καλή γυμναστική, ρε. Κάνε μαζί μας, ρε Αλίτη. Ξεκολλιάζουμε εγώ εδώ πέρα. Μαζεράτη, στο θέατρο της Επιδαύρου, λέει, θα πάμε για να είναι κοντά σας. Πάμε. Καλά, ούτως ή άλλως. Θα ήθελα εκεί να παίξω κιόλας. Αχ, Παναγία μου. Μα πώς, άμα δεν παίξω εγώ που με πήρα, πού θα παίξει. Έχω την αστηρευτή σου γλυκά, την αγάπη σου τη βρήκα. Κι αν ποτέ σε χάσω, μπορώ να μου μαζί σου και εγώ θα χαθώ. Όμως εγώ είμαι τρελός. Στην καραντίνα, λέει, βγαίνουν πάρα πολλά διαζύγια. Αυτό το λέω εγώ τώρα. Νομίζω ότι μπορεί να ανθίσει και ένας έρωτας. Ζούτης και Άννα. Όμως εγώ είμαι τρελός. Θα είσαι ο πρώτος που από εκεί που χωρίζουν όλοι εσύ τους ένωσες. Και σ' αγαπάω. Όμως εγώ είμαι τρελός. Ένας τρελός είναι στην πόρτα. Κωνσταντίνα μου, να το πω αυτό. Μα Χριστίνα, τι λέει, τα πιστεύει ο τρελός. Ναι. Αχ, κοριτσάκι μου, καλή ανάσταση να έχεις. Ποια? Για την Επίδαυρο θα παίξεις. Καλά σου ομολογείς. Μα να κάνεις το πιάρα. Ρώτα τους ηθοποιούς. Όλοι αυτό μου λένε. Δεν μου το έχει πει κανένας. Η Αναστασία, δουλεύετε ρε, πώς θα πάμε με τα γουίς. Πάμε ολόκληρους πιλιακούς. Με παλαμάκι τώρα κάτω από ό,τι και τα άλλα. Ο Στέφανος, εγώ φιλαράκι μου πίνω καφέ, τελείωσα τη γυμναστική. Σπίτι, okay. Ξέρεις, μέσα. Σαν okay. Και σένα. Okay. Σήμερα έχει αέρα πολύ έξω, ρε γαμό. Ελπίζω αύριο να σας κάνω έξω. Ο Μίξ Βαν Μάρκ είπε ένα καλό, κάνε, λέει, το ταμπάκι στην Επίδαυρο, θα ραγίσουν και οι πέτρες. Εντάξει, παιδιά, ό,τι μπορεί κανένας. Τζόκινγκ το επόμενο, ή για άλλη, μα δεν πειράζει. Α, η Άννα έχει ήδη ένα Θανάση, δεν θέλει άλλον. Μη μου το χαλάσει το αγάπη μου τώρα που πήρα αέρα. Και η Άννα από Κύπρο λέει για τον Δημήτρη από την Καβάλα που τον έβρισε τρεις φορές. Δημήτρη, λοιπόν, να πάνε και οι δύο να γαμιάσετε. Επειδή δεν γαμιάσετε εσείς, γαμάτε εμένα. Άντε χεστείτε. Δημήτρη, τραγούδησε κι εσύ. Πάμε, ακούστε παιδιά. Θέλω τώρα κάτι δύσκολο. Γέρνω από τη μία μεριά και κάνω που σάψει και γυρνάω πίσω. Δηλαδή, γέρνω αριστερά, φέρνω πόδι δεξιά. Fuck me. Και ο Δημήτρης τραγούδησε. Βγήκε ο Χάρος Παγανιά. Μαλακά είναι το ποιος, τέλος. Πάμε το άλλο. Αχ, Παναγία μου. Κωνσταντίνα, τα βλέπεις. Όλοι τα βλέπετε. Στέλλα, είσαι εκεί, Πήλιο. Λυκιαρδόπουλε, που είσαι ρε αγόρι μου. Ούτε μια καλημέρα. Ούτε καλημέρα. Από εδώ και πέρα. Ούτε καλημέρα. Πια δεν θα σου πω. Fuck me. Ρε, κουράστηκα, γιατί έτσι. Παιδιά, να ζητάτε live. Live, συνέχεια, όχι live. Live. Όνα σου κάνω. Για να σώσετε και μένα. Πάμε. Ο ένας βοηθάει τον άλλο. Μένω. Μαζί με πόδια τώρα. Και κουνάω δεξιά-αριστερά, κοιτάξτε με. Δουλεύω πλάγιες πηλιακούς, ραχαίους, κάτω χαμηλά. Η πλάτη μου είναι σταθερή, πιέζει ούτως ή άλλως κι αυτή. Fuck. Πόδια στον αέρα, ε. Ναι. Oh, fuck. Πάμε και ένα σταθερό. Ωρε, που είσαι σήμερα, κουράστηκα πολύ. Α, Δημήτρη που σε έβρισε 4 φορές, η Άννα. Όχι. Ναι, σωστά, η Άννα από Κύπρο λέει, δε γαμιό, όχι. Άρα έβρισε, Δημήτρη, η φίλη σου. Άννα, είσαι πείρασμος, θαλατός αργός, που δεν λέει να σβήσει. Άννα, είσαι μια μάτια, μέσα στην καρδιά. Έχεις πει ότι κάθονται ακίνητοι. Πάνε να γαμηθούν.
Λοιπόν, πάμε πάλι που σας. Πιπιπέτα. Πάμε. Η Αναστασία λέει 4 ώρες βρε Χριστίνα εξαντλήθηκε. Ρε, όχι παιδιά, εγώ ξεκουράζομαι όμως, σας παρακαλώ. Ζητήστε live. Η Γεωργία γράφει αυτή είναι προπόνηση. Ο Ζούκης φάκ μας έλειωσες δάσκαλε. Ναι, άσε με ρε μαλάκα τώρα που δεν έχει κάνει τίποτα στο λέει. Άσε με ρε μαλάκα τώρα που σκέψε την Άννα. Α, εκδηλώθηκε ο Δημήτρης από καβάλα που τον έβρισες 4 φορές. Γράφει, είναι πειρασμός η Άννα, συμφωνώ. Αγόρι μου, μπράβο. Ωραία, αυτό σημαίνει ότι γουστάρεις τη γυναίκα σου, γυναίκα του είναι. Όχι παιδί μου, ένας είναι η καβάλα και η Άννα η Κύπρο. Εδώ να την αγαμηθείτε, πού στο διάλογο έτσι. Είναι φίλοι. Άννα, να δω και εγώ το προφίλ σου μετά, να δω τι είσαι. Αγάπη μου, επιτρέπεις. Να δω το προφίλ της Άννας. Μου επιτρέπεις. Θα δείξει. Θα το δω κρυφά, μωρή. Και εγώ θα κάθομαι δίπλα, θα κάνω πως βλέπω τηλεόραση. Το μάτιο μου θα έχουν λιθορίσει. Άννα, κάνε ψεύτικο προφίλ και έλα βρέσου. Και γράψε Μάκης, συνθηματικό. Θα καταλάβω. Γατόπαρδος. Η Άννα από Κύπρο λέει, είναι πειρασμός, καγά, κάτι θα ξέρει. Ρε τι γίνεται εδώ πέρα. Ρε αυτοί καμιώνται ρε. Πάμε τώρα το σταθερό. Ορίστε, η Άννα λέει να μπεις να με δεις. Σε μένα το λέει ο Δημήτρη. Όχι σε σένα. Ο Δημήτρης σε έχει ξεσκονίσει ήδη, είμαι σίγουρος. Έχει δει και τα 1500 post που έχεις κάνει, είμαι σίγουρος. Ελπίζω να έχεις το προφίλ σου όμως κρυφό. Όχι, λέει, είναι κλειδωμένο, πρέπει να με κάνεις φιλαράκι. Α, δεν κάνω φίλους, είμαι official. Είμαι ψώνιο εγώ. Ο Ζούκης λέει, όχι βρε Άννα, κάτσε λίγο να κάνουμε προπόνηση και μετά. Πάμε Κυριακούς, πάμε τώρα την πρώτη άσκηση. Αλλά που πιάνω και τα δύο πόδια τώρα πια. Η Ρίτσα λέει, ο γιος μου είναι αθλητής του Taekwondo και δεν καταλαβαίνει μία. Εγώ έχω ψοφίσει. Μπράβο στο παιδί. Μέχρι και εγώ τα έχω χτίσει, ρε. Μπράβο στο παιδί. Ωραία. Είναι το πάμε για ένα διάλειμμα. Πίπι, πέτα σε παρακαλώ. Έλα. Πέτα, παιδί μου, πέτα. Πίπι. Πού είσαι, πιπάκο μου? Πού είσαι? Πού είναι το παιδάκι μου? Πού είναι το παιδάκι μου? Το παιδί μου το καλό. Το σγουρο βασίλικο. Ο-πο-πο-πο-πο-πο. Πο-πο-πο του λέγανε και μου το παντρεύανε. Για να λέει, εγώ σε έκανα follow, άρα τώρα και εσύ. Περίμενε γιατί το χασα. Από ό,τι θυμάμαι, λέει, έτσι γίνονται οι σωστές δουλειές. Στο ζούκι του λέει. Όχι, σε σένα. Λοιπόν, πάμε push-ups. Με τα χέρια μου δεξιά και αριστερά ανοιχτά. Οκ. Okay. Και πάμε τώρα να χαμηλώσω και να μείνω εκεί. Πόνος. Εκεί, μένω. Όποιος δεν μπορεί, βάζει γόνατα, κάνει ένα πρόβλημα. Εδώ. Καλημέρα Χρύσα, λέει εγώ κάνω το απόγευμα. Οκ, okay, ναι, να είστε, να μπαίνετε όμως και το πρωί, να μας στέλνετε μηνύματα γιατί γουστάρουμε. Σας ευχαριστώ, σας λατρεύω. Προφανώς δουλεύει η κοπέλα. Οκ, okay, αυτό. Σας λατρεύω εσάς. Ωραία. Πάμε το ίδιο με γόνατα τώρα. Κάτσε να κάνω το εξής. Να βάλω την πετσέτα πίσω. Αρχίζει και δυσκολεύει η κατάσταση. Αγρίεψε, Τσάρλι. Τσάρλι. Πάμε γόνατα, θα μιλώνω πάλι. Πίπι. Ακόμα και εδώ να μείνεις, με λίγο λιγμένα δεν πειράζει. Όποιος μπορεί όμως κάτω-κάτω είναι τέλεια. Η λεκάνη κάτω στο πάτωμα. Ο Σταύρος γράφει. Κώστα, μήπως να κάνεις λέει καμία σελίδα για τηλεραντεβού. Γυμναστική δεν πρόκειται λέει να κάνουμε με δάφτους. Ωραίο κι αυτό.
Ωραίο κι αυτό. Πάμε ρε χειρούς. Και ο Ζούκης λέει, δάσκαλε άσε το πουλί και κάνε γυμναστική. Εσύ άσε το πουλί και κάνε γυμναστική. Πάμε. Τι κάνω παιδιά, τραβάω και πλάι. 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 Αφήνω μαζεύω. Πλάι. Αφήνω μαζεύω. Πλάι. Όχι Αναστασία μου, απλά δεν πολύ μπαίνω να τα δω. Θα το δω και θα σε κάνω. Fuck. Fuck. Α, η Χρύσα η Ιωνά δεν δουλεύουν. Εγώ νόμιζα δουλεύανε, απλά δεν προλαβαίνει το πρωί. Okay. Ωραία, όποτε μπορείς. Παιδιά να μου στείλετε μας άρεσε η προπόνηση και καινούργη, να ξέρουμε τι γίνεται. Όλοι, σε όλους μας χρειάζεται βοήθεια για να βελτιωνόμαστε. Τα πόδια σου έταξε τώρα, δεν με πειράζει, άσπρο. Τα πόδια έταξε, δώστε έμφαση στο πάνω μέρος. Σφίγγω το κοντάρι μου, το τραβάω δεξιά και αριστερά. Θα πας εσύ. Ναι. Οκ. Okay. Πάμε άλλη μία. Αγάπη, κοίτα το. Ωραία. Πάμε άλλη μία. Έχουμε την ισομετρική μας με ανοιχτά χέρια. Και χαμηλώνω. Επειδή θα κάνουμε δύο, καλό είναι το πρώτο να γίνει έστω και έτσι σαν είδα. Γιατί έχω μία με γόνατα και μία κανονικά. Αντέχουμε. Ορθή γωνία τα χέρια βλέπετε. Όχι πολύ κλειστά, όχι πολύ ανοιχτά. Ορθή γωνία. Νομίζω ότι τα δικά μου είναι οκ. Ο Χρυσόστομος γράφει ποια είναι η κατάλληλη ηλικία για να αρχίσει κάποιος να γυμνάζεται. Ποια είναι η κατάλληλη ηλικία? Ναι, ναι. Πάντα. Τι, δεν υπάρχει. Από μικρός. Ο μικρός να κάνει. Από μικρός, λέω. Από μικρός, παιδιά. Από όταν η γυμναστική, ό,τι και αν είναι αυτή, μικρή, λίγο, πολύ. Δεν κάνουμε κανονικά. Τι λέτε εδώ τώρα. Η κόρη μου 5 χρονών ξεκίνησε ενόργανη και πρωταθλητισμό. Τι λέτε τώρα. 2 ώρα κάθε μέρα. Αρκεί να μην κάνετε βάρη. Ελεύθερα. Τα στατικά, δεν λέω για την ηλικία, γενικώς, τα στατικά που είσαι σταθερός και μπορείς να κρίνεις αν είναι σωστή η άσκηση ή όχι, είναι οκ. Okay. Εγώ αποφεύγω τα ελεύθερα βάρη. Όχι τώρα, εγώ δεν κάνω βάρη πια. Ενώ γενικά όταν θέλει κάποιος να κάνει. Για μένα η προπόνηση αυτή εδώ είναι με το βάρος του σώματος, υψηλής έντασης, το αποτέλεσμα είναι γαμάτο, δεν έχεις να. Δεν υστερεί πουθενά σε τίποτα. Την κάνω 7-8 χρόνια τώρα, μια χαρά είμαι. Εντάξει, μπορεί να μην είμαι φουσκωτός, αλλά νιώθω καλά με τον εαυτό μου. Δόξα τω Θεώ, πάμε. Αγωνιά, μπρος πίσω. Τα πόδια στο έδαφος. Oh fuck. Oh fuck. Πάμε στο ελληνική. Έχουμε κάποια 500 άρικο να ξέρετε, θερμίδες. Ένα 500 άρικο. Φοβερό. Με αυτή την απλή γυμναστική έχουμε κάποια 500 άρικο, αν είναι εδώ. Fuck. Οκ. Πάμε για κυριακούς. Ο Κόλτ λέει, τι δεν είσαι φουσκωτός ρε ντουλάπα, μας κοροϊδεύεις. Φουσκωτός ήμουνα κάποτε, αν δεις φωτογραφίες μου θα καταλάβεις τι εννοώ. Αυτό είναι κέρδος από τα χρόνια που κάνω διατροφή καθημερινά. Έτσι χτίζει σώμα. Όταν είμαι 35 χρόνια και από τα 15 μου κάνω διατροφή και τρώω κάθε μέρα. Όταν φτιάχνεις ένα σπίτι κάνεις μια μονοκατοικία λέμε. Φτιάχνεις τον πρώτο όροφο γιατί δεν έχεις πολλά λεφτά και πολλά τούβλα. Στην πορεία βάζεις και άλλα τούβλα, κάνεις και δεύτερο όροφο και τρίτο και τέταρτο. Ένα πρωί όμως, αν είσαι μαλάκας, μπορεί να τα γκρεμίσεις όλα. Αν είσαι αρχιδάτος, φτιάχνεις και άλλα τούβλα, βάζεις και άλλα τούβλα και κάνεις και άλλο και φτιάχνεις πολυκατοικίες. Έτσι είναι και το σώμα. Χατζηπαυλής, καλημέρα Κωστάρα Βασιλιά. Καλημέρα. Τζόκινγκ. Την προπόνηση σήμερα έχει ενδυνάμωση αρκετή. Δεν έχει full cardio όπως αύριο που κάνω. Ο Ζούκης κάνει γυμναστική με σένα. Ο Ζούκης κάνει γυμναστική. Ναι. Ο Ζουκάκος. Τώρα ξέρεις τι λέει. Ωραία, λέει με τον καφέ θα πάρουμε και μπουγάτσα. Οπότε μόλις τελειώσει η καραντίνα. Λοιπόν, παιδιά, ήρθε η ώρα τώρα γιατί. Για μπέρδες και κυλιακούς. Πάμε.
Πίπι μου, αγόρι μου, αγόρι μου, φυλάκι, φυλάκι μου. Πού είναι το παιδί, έλα εδώ. Έλα παιδί μου να σε δούνε. Έλα εδώ τι όμορφο τα αγόρι μου. Για πάμε. Εχθές με ρωτήσατε κάποιοι στον Παναγιώτη πώς θα γίνουν τα μπέρμπις. Για μένα έχουν δει συγκεκριμένη. Πιο πίσω, α, κάτω. Εδώ βάζουμε τα χέρια μας, ξαπλώνουμε και κάτω. Πατάω την πατούσα μου, σηκώνουμε. Ακουμπάει στήθος. Μπορεί να ξαπλώσει και μέχρι κάτω, αλλά να σηκωθείς έτσι. Προσέχουμε τη μέση μας. Θέλω τα πόδια όταν επιστρέφουν, να επιστρέψουν εδώ. Καθόμαστε στον ποπό μας. Και τα δύο είναι σωστά αυτά. Ναι. Πρόσεχε πίσω. Βάζω τα χεράκια μας εδώ. Σηκώνω κόλλο, αφήνω κόλλο. Απ, απ. Σηκώνω, αφήνω. Απ. Συνεχίζω μόνο με κυριακούς τώρα. Κοιτάξτε, πρόσεχε πίσω, ε. Κοιτάξτε με. Θα πω να δουλεύω και επικέφαλα. Στηρίζουμε. Πάλι μπέρμπις. Τα χεράκια μπροστά από τα παπούτσια. Ξαπλώνω, push-ups. Επιστρέφω σωστά, προσέχω τη μέση μου εκείνη την ώρα. Το εύκολο και το σωστό είναι εδώ. Λίγο, λίγο, λίγο. Πηγαίνω λάμδα. Πατάω καλά, σηκώνω. Για αυτούς που δεν έχουν τη δύναμη από το κορμό τους. Όταν λέγεστε με τα πόδια σας λίγο και ακουπάτε τις μύτες σας, δεν είναι σωστό. Το τι έχετε δει τώρα και τι λέει ο καθένας είναι δικό του θέμα. Εδώ εγώ κάνω κουμάντο με τον τρόπο που θέλω για να σας δείξω ότι είναι καλύτερο για μένα. Ό,τι γουστάρεις εσύ κάνεις. Βεβαίως, γιατί πρέπει να επιλέξουμε σε ποιον πρέπει να πάμε. Όχι να κάνουμε ό,τι θέλει ο καθένας. Όποιος μας κάνει. Και μην ρωτάτε πάρα πολλούς. Ακολουθήστε το πρόγραμμα των γυμναστών που έχετε επιλέξει. Είτε με εγώ, είτε οποιοδήποτε. Δεν κακό, δεν ταιριάζουμε όπως όλοι. Το θέμα είναι να έχεις χημεία. Γιατί όσες γνώσεις και να έχω εγώ ή οποιοδήποτε, εάν δεν υπάρχει χημεία, δεν ταιριάζουμε και δεν θα κάνουμε γυμναστή ποτέ. Οπότε όπου και να πάτε, απλώς σας συμβουλεύω να μείνετε κάποιους μήνες στους γυμναστές σας. Είναι σαν τους προπονητές στο ποδόσφαιρο και στο μπάσκετ. Δεν μπορείς σε 10 μέρες να τα αλλάξεις όλα, πρέπει να περάσεις τη φιλοσοφία σου. Μην είστε κολλημένοι, ανοίξτε τα μυαλά σας. Είστε εδώ για να μάθετε. Και εγώ για να μάθω από κάποιους άλλους. Η Άννα από την Κύπρο γράφει: εγώ σας βλέπω μόνο και ήδη έχω λιώσει. Πού να κάνω και τις ασκήσεις. Πού να δεις και τη γυναίκα μου. Εγώ τραβάω και κάνω κιόλας. Οκ. Οκ. Έχουμε άλλα ένα παιδιά. Και κάπου εκεί θα τελειώσουμε κιόλας. Έχουμε άλλα ένα μπέρμπις. Πάμε. Σανίδα. Όχι. Όχι. Εγώ ρώτησα. Ποιο ζήτησε. Μου είπε η Αναστασία. Όχι, όχι, όχι. Η Άννα με το Ζούκι. Όχι ο Ζούκης, η Άννα. Κατάλαβα. 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 Όχι, και ο Ζούκης γράφει ότι εγώ ήρθα δάσκαλα να σε μάθω να τρως. Σε αυτό λέω παραπάνω, παιδιά, τι ωραία είναι. Και η γυμναστική και φαγητό που είναι. Ο Κονστρίτσος λέει γεια σας από Αυστραλία. Γεια σου φιλαράκι μου. Πόσο ωραίο πράγμα είναι να μαθαίνετε έτσι από μακριά. Ωραία μηνύματα και την καλημέρα σας. Σας ευχαριστούμε μόνο που μπαίνετε στον κόπο να μας φτιάξετε τη διάθεση. Και να στείλουν έστω και ένα γεια. Ναι, ναι. Εγώ παίρνω μεγάλη χαρά, ξέρετε. Δεν είμαι κανένας ο οποίος είμαι εγώ γεννήθηκα δυνατός. Η αγάπη σας μου δίνει όρεξη και πάθος να συνεχίσω να κάνω αυτό που αγαπώ ακόμη περισσότερα. Με πιο αγάπη ακόμα.
Και η Αναστασία τη ζήτησε. Ο Σταύρος λέει σε ευχαριστώ για ακόμα μια φορά. Πότε ξανά, αύριο Σταύρο. Αύριο προς αύριο, είπαμε θα αλλάξουμε την ώρα λόγω της αποκαθήλωσης. Θα γίνει το μάθημα των Αρχαρίων 1 και 4. Και 2 η ώρα τους προχωρημένους. Ωραία. Τζόκι χαλαρό. Μια πεντάλεπτη σανίδα. Πεντάλεπτη, θα κάνουμε και πεντάλεπτη, δεν πειράζει. Θα κάνουμε ρε παιδιά, εντάξει. Θα κάνουμε. Να βλέπετε τα story, παιδιά, γιατί με ρωτάνε πολύ τα story να βλέπετε. Ξεκινήστε την γυμναστικούλα και όλα θα φτιάξουνε. Μην τα κάνετε όλα μαζί. Μην κάνετε ακραίες διατροφές. Σωστά φαγητά, μην μου κουραστείτε δηλαδή και ταυτίσετε γρήγορα. Η Μαζεράτη και εσύ μας χαλά στη διάθεση. Θα θέλει το ποπουδάκι της. Μπείτε σε ένα ρυθμό. Γιατί άμα τα κάνετε όλα μαζεμένα δεν θα το ευχαριστηθείτε. Μπείτε σε ένα ρυθμό. Και από μόνο του το μυαλό και το σώμα θα σας ζητάει καινούργια πράγματα. Κατανοητό, Πίπι. Βασούλα, Πίπι. Πού το παιδάκι μου. Πού το παιδάκι μου. Πού το παιδάκι. Τι κάνεις τώρα. Πού είσαι, παιδάκι μου. Πού είσαι. Πού το πιπείς. Πίπι, Πίπι. Πίπι, τσα. Πίπι, πού είσαι. Τσα. Κώστα. Θα κάνω πεντάλεπτο. Θα μην ξεκουραστούν πρώτα. Λοιπόν, πάμε. Άντε, πεντάλεπτο, να δούμε. Θα έχει παίξει ο δάσκαλος, τι το περάσετε. Πιπί, σανίδα τώρα. Πεντάλεπτη. Για τους ανθρώπους που δεν ξέρουν, η πεντάλεπτη σανίδα δεν είναι μόνο κέντρο. Μπορεί να γίνει όπως θέλετε, αρκεί να γίνει, δηλαδή μπορεί να στρίψετε. Μπορεί να κάνετε ό,τι θέλετε. Αρχίζει να μην ακουμπήσετε κάτω. Ζούκι, μπορείς να τρως και την πουγάτσα, αρκεί να μην την ακουμπήσεις κάτω. Σε τι, αυτή δεν κάνει προπόνηση. Όχι, δεν κάνει. Αμάνε εμένα τώρα εδώ πέρα για να τους δείξω, για να κάτσουν να μιλάνε και να καβλαντίζουν στο εκεί πέρα. Γιατί δεν έχετε, να πάτε να μιλήσετε μετά, ρε. Μην τα παρατάτε, παιδί κορμός. Θα μου πεις όλα παιδί κορμός, καταλάβω. Όχι. Το κουμαράκι δίπλα. Δεν έχει τώρα που βλέπω, βάζετε γονατάκια κάτω, κάνετε μαλακίες. Το ξέρω εγώ. Ποιος με βλέπει τώρα. Δεν κατάλαβες. Θα φανεί αυτό. Όταν θα ξεκινήσεις μαθήματα, θα τους δεις. Ο Ζούκης ούτε 2 λεπτά δεν μπορεί να κάτσει, για το μέρος διάολος. Γιατί με συνέχεια στο στήθος, πάω λίγο όμως πίσω, ξεκουράζομαι και ξανά. Εννοείται όμως είπαμε ότι μπορεί να συγκεκριστεί εδώ. Ναι, κάποιος που έχει πρόβλημα με τον ώμο, καλό είναι να μην το κάνει αυτό. Όχι, αυτό είναι εύκολο, ρε. Το κάτω. Όποιος θέλει μπορεί να μείνει και με αγκώνες, δεν χρειάζεται να μείνει με χέρια. Δηλαδή εδώ, κάτω με αγκώνες. Σκόρτο χέρι, καλημέρα Κωνσταντίνε. Καλό Πάσχα με υγεία. Για αγάπη, δύναμη για όλο τον κόσμο. Oh fuck. Κωνσταντίνα σήμερα δεν μίλησε πολύ. Δεν έγραψε μάλλον.
Τι σας ακούω ρε που μου είναι γαμάτο τώρα, τι σας ακούω. Μείον πέντε. Ναι, ναι. Έτσι, γλάνια. Πινελόπη, καλημέρα, καλό Πάσχα να έχετε. Καλημέρα. Α, φακ, φακ. 1,5 λεπτό ακόμα, βρε τσογλάνια. Βρε τσογλάνια, με σκίσατε. 2 ώρες προπόνηση κάνω. Με τις μα που κάνει έχω λιώσει, λέει η Κωνσταντίνα. Μπορώ τα μισά και ζορίζομαι κιόλας. Α, η Κωνσταντίνα έχει χάσει και 2 κιλά. Μπράβο, Κωνσταντίνα. Και ψιλοζαλίζεται. Προφανώς δεν πίνεις πολύ νερό και ίσως δεν τρως σωστά. Κώστα. Όχι, μπορεί να κάνει δίαιτα σφυρί και να κουράσει. Κοιτάξτε, ζαλίζεται γενικά ή ζαλίζεται τώρα με την προπόνηση. Μπορεί να μην φάει καλό πρωινό τώρα. Μπορεί να δώσει λίγο παραπάνω και να στέλνει την αστέρευση από την κουβόνα και ναι, δεν πειράζει. 30. Άμα δεν κάνετε, ρε, αλήθεια, άμα δεν κάνετε, σε σκίσω αίμα. Η Αντωνία, καλημέρα, καλό Πάσχα με υγεία και αγάπη. Μπλε, για υγεία και αγάπη, δεν βλέπω. Ο Ζούκας, όχι, Ζούκη, συγγνώμη. Οι άλλες λέει ζητάνε σανίδα, εγώ θα την πληρώσω. Αυξήθηκε ο αριθμός, αλλά νομίζω μπήκανε άλλοι να πούνε χρόνια πολλά καλό Πάσχα. Fuck. Είμαι σίγουρος ότι μόνο εγώ έκανα σαν μαλάκα σαν μιλά. Είμαι σίγουρος, το πιστεύω πάρα πολύ αυτό. Λες και εγώ το πρόβλημα ρε που. Κάθομαι να τους κάνω για να σπίτι και τα άλλα μου κάνουν. Κωνσταντίνα τώρα σαλίζεται, δεν έχει πιει λέει όμως πολύ νερό, άρα και δεν έχει φάει και όλες θα πρέπει να φάει μπανάνα μετά, έτσι δεν είναι. Καλά τώρα ναι, αλλά πριν δεν έχει φάει κάτι, είναι κοντελιά μέλι με λίγο πατσιμάδι, κάτι ρε, για το έχω ξαναπεί. Τα χείλη με μέλι μαζί είναι ότι καλύτερο για να ξεκινήσει. Και έχει μεγάλη αλλαγή μέσα σε 2 εβδομάδες που κάνει συνέχεια. Μην μου πείτε ότι βιαστήκατε, μην τελαθούμε. Και η Άννα λέει, έχει διαφορά. Μπράβο, παιδιά. Λοιπόν, αύριο 1 και 4 Αρχάρι 2 οι προχωρημένοι λόγω της ημέρας. Θα κάνουμε την προπονητσούλα μας. Να κάνουμε εδώ το Πάσχα μας στο Κύριακο με τους αγαπημένους μας φίλους. Και σιγά σιγά οδεύουμε προς την Επανάσταση. Η Ρίτσα λέει, είμαι ο γιος της με το Taekwondo. Και εγώ λέει, την κατάφερα όλη. Μπράβο, φιλάκι μου, μπράβο, μπράβο. Το θέμα είναι να έρχονται και καινούργια μέλη στο group, γιατί εσείς είστε το αύριο και της μαμάς και το δικό μου. Αν βλέπεις παιδιά καινούργια να γυμνάζονται και όχι να είναι δεξιά και αριστερά στις καφετέριες, θα γίνει και αυτό φιλαράκι μου, αλλά αν θες να κάνεις κάτι στη ζωή σου, πρέπει την ώρα που οι άλλοι απλώς κάνουν και πίνουν καφέ, εσύ να παλεύεις για το καλύτερο για σένα. Γιατί μετά θα γουστάρεις πολύ που έκανες πράξη το όνειρό σου. Αν έχεις όνειρο να το παλέψεις μέχρι τέλους, να μην φοβηθείς κανέναν, ναι, όπως καταλαβαίνει η μαμά σου είναι εκεί να σε στηρίξει, είναι πολύ ωραίο να στηρίζουμε τα παιδιά μας και να κάνεις ό,τι πραγματικά θέλει η ψυχή σου, όχι ό,τι θέλουν οι άλλοι. Το λέω με την καρδιά μου γιατί και αυτό έκανα εγώ και βγήκα κερδισμένος. Ο νικητής ή στάσεις νικητής πάντα στο τέλος, μην το φοβηθείς. Ποτέ δεν είσαι χαμένος όταν προσπαθείς να κάνεις αυτό που θέλει η ψυχή σου και αν αποτύχεις, τουλάχιστον προσπάθησες. Τα φιλιά μου, αγόρι μου, τα φιλιά μου. Ο Γερογιάννης λέει και εγώ έκανα, θα κοιμηθώ 16 ώρες τώρα. Καλή Ανάσταση, καλό Πάσχα. Μαζεράτη, ευχαριστούμε. Ζούκης, μόνο αυτό. Αναστασία, πεθάναμε. Αυτοί που δεν θέλουν να κάνουν προπόνηση αύριο για οποιοδήποτε λόγο και το καταλαβαίνω, μπορούν να μπουν μέσα απλώς να μας πούνε μια καλημέρα για να μας φτιάχνουν τη διάθεση. Έτσι, παιδί. Ξαναπες την ώρα. 1 και 4 Αρχάρι, 2 προχωρημένοι. Πάμε. Bye.